πολιτιστική πρωτεύουσα ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021, το Λαύριο και άλλα. Μιλάμε για ένα περιβαλλοντικό πλούτο των βουνών της Πεντέλης, του Ημιτού, της Πάρνηθας. Μιλάμε για αρχαίους αμπελώνες και κρασιά της Αττικής, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών του Αργοσαρονικού, αλλά και των μοναδικών κυθύρων και των αντικυθύρων που ανήκουν στην περιφέρεια. Ο Νίκος Καζαντζάκης λέει στην αναφορά στον Γκρέκο: αλήθεια, ανίποτη αλήθεια, διαπεραστική γοητεία έχει το τοπίο της Αττικής. Εδώ, στην Αττική, τα πάντα είναι θαρρείς υποταγμένα σε ένα ρυθμό. Απλό, σίγουρο, ισορροπημένο. Όλα εδώ έχουν χάρη και άνεση αρχοντικιά. Η στεγνή, φτενή γη, οι χαριτωμένες καμπύλες του Ημιτού και της Πεντέλης, οι ασημόφιλες ελιές, τα λιγνά ασκητικά κυπαρίσια, οι παιχνιδιάρικες αναλαμπές της πέτρας στον ήλιο και πάνω απ' όλα το διάφανο, ανάλαφρο, ολοπνεύμα φως που ντύνει και γδύνει τα πάντα. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Αττική, ένας απαραίτητος προορισμός στον κοινό αγώνα που κάνουμε όλοι για να κερδιθεί το στίχημα του νέου τουριστικού μοντέλου προς όφελος της ανάπτυξης με όρους σοβαρούς εργασίας, επιχειρηματικότητας και κοινωνικής ευημερίας. Νομίζω ότι σήμερα δίνουμε τα εχέγγυα ότι αυτό το στίχημα θα το κερδίσουμε στην Αττική, θα το κερδίσουμε για την πατρίδα, θα το κερδίσουμε για την γυραιά Ήπειρος. Καλή συνέχεια στις εργασίες σας.